Κανονικά θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των στηρώσεων αδέσποτο με τη συνδρομή των Γερμανών που επιστρέφουν στην πόλη χωρί όμω να σταματούν οι δράσει μόνο εκεί. Ό,τι αφορά το θέμα των στηρώσεων θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί και όλα ε, μπορώ να πω ε, με πάρα πολύ διαφορετικό και καλύτερο τρόπο γιατί προσπαθούμε για αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόβλημα για την πόλη μας όπως είναι το πρόβλημα της καθαριότητας είναι ένα δεύτερο κομμάτι που με αφορά πάρα πολύ και θέλω με τον καλύτερο τρόπο να δώσω μια λύση ε, ότι αφορά το θέμα των Γερμανών ξαναέρχονται έρχονται από τις στηρώσεις 24 Νοεμβρίου ε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε παραπάνω βέβαια με τη βοήθεια του κόσμου ε, θα ήθελα εκεί να συμμετέχει ο κάθε ξανθιώτικος ο πολίτης ο λαός ας πούμε, της Ξάνθης για να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα να υπάρχει εθελοντισμό. Ε, θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και τους Γερμανούς εκτός από αυτό γίνεται και μια άλλη κίνηση ότι την Τετάρτη έρχεται ένα φορτηγό με ξυλές τροφές με παλέτες τροφές κανονικές κρεβατά για τα σκυλιά και θα συνεχιστεί να έρθουν και φάρμακα άλλα δύο φορτηγά θα συνεχίσει να και φάρμακα, ακόμα και μηχανήματα για υπέροχο και διάφορα πράγματα. Θέλω δηλαδή παρόλα αυτοί οι ανθρώποι απέχουν 2.000 χιλιόμετρα από, από εμά και προσπαθούν για το πρόβλημα το δικό μα. Α προσπαθήσουμε κι εμεί ε, να δείξουμε κάτι διαφορετικό να, για να μπορούμε κι εμεί οι ίδιοι να βοηθήσουμε στο πρόβλημα στο δικό μα που αφορά εμά. Ε, και εκτό από αυτό θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Ό,τι αφορά το θέμα του κοινοικομείου θα προσπαθήσουμε να ζητήσουμε από κάθε πλευρά τη βοήθεια, τον εθελοντισμό και αυτά για να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους Γερμανούς για άλλη μια φορά και θα εξακολουθήσω να είμαι σε επικοινωνία με τους συνεργάτες μου και με αυτούς για να μπορούμε να συνεχιστεί το θέμα αυτό εδώ. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και το Κυνηγωτικό Σύλλογο Ξάθης. Ε, ας δείξουν και αυτοί μια ευαισθησία. Άτσι πάρουν τα σκυλιά τα συγκεκριμένα που έχουν στο κυνή, σύλλογο οι κυνηγοί και αυτά. Και ακόμα και οι κτηνοτρόφοι, ας πούμε, που έχουν τα σκυλιά. Οι βοσκοί που έχουν τα σχηλιά για αυτά, α τα τσιπάρουν, α τα συρώσουν. Γιατί αυτό το πράγμα, όσο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα, καλό θα είναι για όλου μα. Και όσον αφορά στι στροφέ και στα φάρμακα που έρχονται την ε, Τετάρτη, ε, και σε άλλα δύο φορτηγά, όπω μα είπατε, ε, που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, αυτά θα είναι υλικά που θα τα χρησιμοποιήσει ο Δήμο για τα Δέσποτα, θα τα κρατήσει για το κοινοκομείο, πώ θα γίνει όλη τη διαδικασία. Ε, για το κοινοκομείο, αλλά βεβαίω και για τα αδέσποτα. Διότι το κοινοκομείο και τα αδέσποτα είναι ένα θέμα το ίδιο για μα. Δεν ξεχωρίζουμε τα αδέσποτα τη πόλη με το κοινοκομείο. Είναι το ίδιο πρόβλημα και προσπαθούμε αυτά τα ίδια υπάρχουν στο κοινοκομείο ή υπάρχουν μέσα στην πόλη, προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Για μα είναι το ίδιο πράγμα. Σαν Δήμος προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε και θα το κάνουμε. Βέβαια, όπω τονίζει ο Αντιδήμαρχο Καθαριότητα, η επιτυχία του προγράμματο των το στηρώσεων Συρώσεων αλλά και τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων εξαρτάται όχι μόνο από το Δήμο, αλλά και από του ίδιου του Δημότε. Αυτό εξαρτάται, είπα και από εμά, με τη βοήθεια του Ξανθιό του Κολάου. Αν συμμετέχει, αν υπάρχει μεγαλύτερο εθολονισμό, θα βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση για να στηρώσουμε περισσότερα σκυλιά. Δηλαδή, τα δέσποτα είναι ένα πρόβλημα που όπως μας ενοχλεί η καθημερινότητα πρέπει τη στιγμή που έχουμε αυτή την ευκαιρία πρέπει να το χειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο. Ας βοηθήσουμε και εμείς για να κάνουμε περισσότερα. Και ο καθένας, και ο καθένας από την πλευρά του όταν α, έχει πρόβλημα με το αδέσποτό του και θέλει να το αφήσει καλά θα είναι ας επικοινωνήσει με εμάς για να δούμε να λύσουμε το θέμα του, το πρόβλημά του που προφανώς δεν μπορεί να το λύσει μόνος του και αναγκάζεται να το αφήσει θα μπορεί να βρεθεί μια λύση για να μπορούμε και εμείς να πληρώνουμε να το βοηθήσουμε. Μπορεί με αυτή την κίνηση να το κρατήσει, αντί να το αφήσει να το κρατήσει στο σπίτι του. Στίχημα λοιπόν με τον εαυτό του βάζει ο κύριος Φαρτούν Χασάνογλου σε ό,τι αφορά στα δέσποτα. Ωστόσο σημαντική είναι η ίδια η συμμετοχή του Δημότη προκειμένου το πρόβλημα να μπορέσει να βληθεί. Άλλωστε τα δέσποτα δεν πληθαίνουν από μόνα τους. Πληθαίνουν από όσους εγκαταλείπουν τα ζώα όταν πλέον τα βαριούνται.